Ιντενε και δούπολη της ευγενίας Φακίνου. Εγώ ο ήλιος που τόσα έχουν δει τα μάτια μου, θα σας πω μια παράξενη ιστορία. Υπάρχει μια πολιτεία αλλιώτικη από τις άλλες. Δεν είναι φτιαγμένη από τούβλα, πέτρες, τσιμέντο και γυαλί. Είναι φτιαγμένη ολόκληρη από ντενεκέδες. Τα σπίτια, το σχολείο, τα δέντρα, τα σύννεφα, τα λουλούδια, όλα είναι ντενεκεδένια. Τη λένε πως αλλιώς ντενεκεδούπολη. Και μένουν, τι άλλο, ντενεκεδάκια. Άδεια, σκουριασμένα, παλιά ντενεκεδάκια. Βρέθηκαν πεταμένα στο σκουπιδότοπο, χωρίς τίποτα δικό τους και είπαν, «Δεν φτιάχνουμε μια πολιτεία που να μένουμε μόνα μας και να έχουμε την ησυχία μας». Το είπαν και το έκαναν. Και να τώρα οι ντενεκεδούπολοι. Λάμπουν στον ήλιο οι τσίγκινες στέγες, τα χάλκινα στενά και οι ντενεκεδένοι κάτοικοί της. Τα ντενεκεδάκια που μένουν εδώ έχουν περίεργα ονόματα. Σαρδέλας, Μιλίτσα, Βουτυρένιος, Σοφόσο και Μπαμπαμ. Ο Σαρδέλας είχε πριν τον πετάξουν σαρδέλες και είναι ευτυχισμένος που επιτέλους είναι ελεύθερος. Η Μιλίτσα δεν θέλει να θυμάται την εποχή που είχε κομπό στο μήλο και στεκότανε στο ράφι του μπακάλι. Ο Βουτυρένιος χαίρεται που τώρα δεν του παίρνουν το βούτυρο για τα γλυκά, τα μακαρόνια και το κρέας. Ο Κέι Μπαμπαμ που είχε κοκακόλα γλίτωσε από το κρύο του ψυγείου. Και ο Σοφός, παλιό κουτί του καφέ, ένιωθε πολύ μόνος μέσα στα σκοτεινά ντουλάπια. Τώρα όλοι είναι ευτυχισμένοι που ζουν στην Ντενεκεδούπολη. Σήμερα τα ντενεκεδάκια έχουν μεγάλες ετοιμασίες. Μεθαύριο είναι η πιο σπουδαία και η πιο μεγάλη γιορτή της Ντενεκεδούπολης. Όλοι βοηθάνε. Άλλος ασπρίζει με ασβέστη, άλλος κρεμάει χρωματιστά λαμπιόνια, άλλος στερεώνει τα σημαίακια και άλλος απαγγέλει το πείμα που θα πει. Ο Σαρδέλας κάθεται με τη Μιλίτσα και ετοιμάζουν το λόγο που θα βγάλει η Μιλίτσα στη γιορτή. Έτσι όπως κουβεντιάζουν, δεν έχουν πάρει είδηση κάποιον που πλησιάζει. Είναι ένας μεγάλος ντενεκές του λαδιού. Ανεβαίνει πάνω στην εξέδρα που ετοιμάζουν για τη γιορτή και αρχίζει να βγάζει λόγο. «Λαέ μου! Τι αγριοφωνάρε ήταν αυτή!» Ο Σαρδέλας και η Μιλίτσα πήδησαν ξαφνιασμένοι. «Από πού πετάχτηκε έτσι ξαφνικά αυτός ο τεράστιος ντενεκές? Πώς βρέθηκε?» Ποτέ πριν δεν τον είχαν ξαναδεί. Τα άλλα ντενεκεδάκια που άκουσαν και αυτά τη φασαρία και την αγριοφωνάρα του πλησίασαν και κοίταξαν παραξενεμένα. «Καταλαβαίνω», τους λέει. «Η μεγάλη συγκίνηση δεν σας αφήνει να μιλήσετε. Ήρθα από πολύ μακριά για να σας κυβερνήσω. Χρειάζεστε έναν κυβερνήτη». «Μόνοι μας τα καταφέρνουμε μια χαρά», λέει ο Σαρδέλας. «Με μένα αρχηγό θα τα καταφέρνετε δυο χαρές». «Ωραίο αστείο», είπα πάλι. «Λοιπόν κύριε, δεν μας είπες το όνομά σου». «Λαδένιος. Όλοι με φωνάζουν Λαδένιο». «Λοιπόν κύριε Λαδένιε, δεν χρειαζόμαστε αρχηγό. Κυβερνήτη όπως είπες». «Φαίνεται ντενεκεδάκια μου ότι δεν με καταλάβατε καλά. Αποφάσισα να σας κυβερνήσω και θα το κάνω». «Εμείς δεν σε θέλουμε», λέει η Μιλίτσα. «Δεν σας ρώτησα αν με θέλετε? Είμαι πια μεγάλος και θα κάνω ό,τι θέλω. Όποιος δεν συμφωνεί θα δοκιμάσει αμέσως πόσο δυνατός είμαι». Και μια και δυο αρχίζει τις διαταγές. «Να μην τραγουδάτε, να μην χορεύετε, να μην μιλάτε πάνω από δύο, να μην πηγαίνετε ταξίδια, να μην λέτε το γράμμα ρ, γιατί δεν μ' αρέσει. Η μεγαλύτερη γιορτή θα είναι η σημερινή μέρα. Αυτά για την ώρα. Το ταξίδι μου άνοιξε την όρεξη. Σας
σαρδέλα και εσύ μιλίτσα, φέρτε μου να φάω. Θέλω 30 μήλα, 20 πορτοκάλια, 80 πατατές, 300 αχλάδια, 18 μπανάνες, 52 μανταρίνια, 60 κεράσια χωρίς κουκούτια, 36 κουνουπίδια και 48 μελιτζάνες. Και πιστέψτε με, τα έφαγε όλα αυτά και έπειτα έπεσε για ύπνο. Ξυπνήστε με το μεσημέρι για το κανονικό φαΐ. Και μη φύγετε από κοντά μου για να μου διώχνετε τις πήγες. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, ξαπλώνει και αρχίζει ένα ροχαλιτό που τράνταξε όλη την Τενεκεδούπολη. Τα τενεκεδάκια μαζεύτηκαν και άρχισαν να σκέφτονται τι να κάνουν. Θα μας τρώει το φαΐ μας. Θα μας τυρανάει. Δεν θα μας αφήνει ούτε να παίζουμε. Πώς τα γλιτώζουμε? Ο Βουτυρένιος τότε λέει. Να του πούμε να δώσει λιγότερο. Είναι ευγενικός και θα συμφωνήσει. Ποιος είναι ευγενικός? Ο Λαδένιος. Ας γελάσουμε. Χα, χα. «Και όμως είναι», επιμένει ο Βουτυρένιος. «Θα πάω και θα δείτε». Και πραγματικά πηγαίνει και του λέει. «Κύριε Λαδένιε, μήπως μπορείτε να τρώτε λιγότερο?» «Και γιατί παρακαλώ να τρώω λιγότερο?» «Για να φτάνει για όλους μας το φαΐ». «Δεν με νοιάζει καθόλου αν φτάνει για όλους το φαΐ. Και φεύγω από εδώ γρήγορα πριν σηκώδω και σαρπάξω». «Κολλάτε, μια κουβέντα είπαμε». «Ακόμα εδώ είσαι». Ο Βουτυρένιος γυρίζει με κατεβασμένα μούτρα και τους λέει τι έγινε. Τότε πετιέται ο Κέι Μπαμπαμ. «Λοιπόν, εγώ το βρήκα. Να τον γαργαλάμε, να τον γαργαλάμε μέχρι να δεχτεί αυτά που θέλουμε». «Μα έχεις δει κανένα να συμφωνεί με αυτά που θέλεις γελώντας?» «Α, εγώ θα δοκιμάσω». Πηγαίνει λοιπόν στο Λαδένιο και αρχίζει να τον γαργαλάει, να τον γαργαλάει. Και ο Λαδένιος να γελάει, να γελάει, να γελάει. «Μπράβο, μπράβο, πως μου αρέσει το γαργαλιτό. Σε διορίζω, αρχιγαργαλιτή μου. Θα έρχεσαι κάθε πρωί και θα με γαργαλάς πρώτα από δεξιά και έπειτα από τα αριστερά. Συμφωνεί?» «Οκ.» Και ο Κέι Μπαμπάμ γυρίζει στα ντενεκεδάκια κατευχαριστημένος που διορίστηκε αρχιγαργαλιτής. «Καλά έγινες αρχιγαργαλιτής, αλλά με την υπόθεσή μας τι έκανες?» «Όχι, το ξέχασα. Λοιπόν, εγώ το βλήκα πάλι», λέει ο Βουτυρένιος. «Να του κλείσουμε το στόμα με μαγνήτη. Δεν θα μπορεί να τα ανοίγει και να τρώει». «Αχ, Βουτυρένιε, κουτός ήσουν και κουτός θα μείνεις. Ο μαγνήτης θα πιάσει και εμάς, αφού είμαστε και εμείς τενεκεδάκια». «Όχι, εγώ θα πάω, θα πάω, θα πάω». «Πήγαινε, πεισματάρι, μόνο κατά δω μην έρθεις με το μαγνήτη και κολλήσουμε όλοι». Ο Βουτυρένιος λοιπόν αυτό ακριβώς έκανε. Πήγε και έφερε το μαγνήτη και κόλλησαν όλοι. Ένα ολόκληρο πρωινό πάσχιζαν να ξεκολλήσουν. Και ξεκόλλησαν τη στιγμή που ο Λαδένιος φώναζε. «Σαρδέλα, Μελίτσα, πού είστε, πεινάω, φέρτε μου πάλι φαΐ». «Πάλι?» «Ναι, πάλι, ο αέρας της Τενεκεδούπολης μου άνοιξε την όρεξη». Ο Σαρδέλας και η Μελίτσα τι να κάνουν, πάνε να φέρουν το φαΐ. Ο Λαδένιος μουρμουρίζει ευχαριστημένα. Έρχεται πάλι το φαΐ. Τα ντενεκεδάκια απελπισμένα βλέπουν το Λαδένιο να κατεβάζει τεράστιες ποσότητες φαγητού. Με τόσο φαΐ θα χόρτενε ολόκληρη Τενεκεδούπολη για μια εβδομάδα.